Λοιπόν, για το φλερτ, τις σχέσεις, τι ψάχνουν οι Κύπροι και οι Κύπριες και πού, τα ταμπού που υπάρχουν, θα ζητήσουμε τώρα με τη Σύμβουλο Ζωής και Σχέσεων Δέσποινα Χατζησάβα, η οποία τα τελευταία χρόνια διοργανώνει εκδηλώσεις γνωριμιών με μεγάλη επιτυχία. Κυρία Χατζησάβα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χριστός Ανέστη σε όλους. Τα τελευταία χρόνια μετά τον κορονοϊό, φάνηκε πάρα πολύ η μοναξιά που υπάρχει, γιατί έχει διαφορά από τη μοναχικότητα. Ναι. Μοναχικότητα είναι επιλογή. Μοναξιά δεν είναι επιλογή. Μοναξιά, όπως είπες και πριν στην κουβέντα μας, μπορεί να νιώθουν και μέσα σε μια σχέση. Ναι. Μπορεί να είσαι με έναν λάθος σύντροφο, στη λάθος δουλειά, στη λάθος φιλία. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν αγαπήσουμε εμείς τον εαυτό μας, πώς ζητούμε από τους άλλους να μας αγαπήσουν και να επικοινωνήσω σωστά μαζί μας. Ναι. Ή ενδεχομένως να ζητάμε από άλλους αυτά που πρέπει πρώτα να βρούμε στον εαυτό μας. Μάλιστα. Και έτσι και τι να... Και, ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Και τι ζητούμε. Mm-hmm. Τι θέλουμε, τα θέλω μας. Τι ζητούμε, τι ζητάνε οι Κύπροι που σας προσεγγίζουν, που θέλουν τη βοήθειά σας. Διότι να πούμε κιόλας ότι έχουν αλλάξει οι εποχές. Νομίζω έχει χαθεί και το φλερτ. Διαπιστώνω. Οι γνωριμίες γίνονται όσο επιτοπλίστο διαδικτυακά. Δηλαδή, αν πάμε και σε άλλες χώρες, έτσι κλείνονται και τα ραντεβού. Και ξέρει τι θέλει ο άλλος. Και ραντεβού μιας νύχτας. Στην Κύπρο είμαστε λίγο πιο πίσω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχουν ακόμα τα ταμπού για το τι θέλεις. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλουν συντροφικότητα, να ζητούν μια σχέση. Είναι και αυτό από μόνο του ένα ταμπού να προσεγγίσουν ένα σύμβουλο ζωής και σχέσεων για να βρουν το τέρι τους. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μεγαλύτερο το ταμπού. Πλέον, ευχαριστώ τον Θεό, γιατί με την επαγγελματικότητα μου, την αγάπη μου και την προσέγγιση που έχω σε αυτό το θέμα, ο ένας με τον άλλον έχει καταλάβει πόσο μπορεί να τους βοηθήσω και έρχονται κοντά μου. Ή στο γραφείο μου ή στις εκδηλώσεις που γίνονται. Mm-hmm. Τώρα θα γίνει ένα και εκδήλωση. Είναι ένα σύγχρονο συνοικέσιο αυτό, δηλαδή να βοηθήσετε κάποιον ή κάποιαν που έχει τα δικά του θέματα ή θέλει πράγματι έτσι θέλει να ζήσει μαζί με ένα άλλο άτομο. Δεν ξέρω κιόλας αν έχετε και πελάτες, δεν ξέρω πώς τους αποκαλείτε, που είναι που αναζητούν και του ίδιου φίλου και να δυσκολεύονται επίσης. Έχετε, ας πούμε, στο μυαλό σας και άλλους που έτσι μπορεί να κάνουν, να συνδέονται, μπορούν να συνδεθούν. Διαβάζω και μηνύματα που μας έχετε δώσει. Για παράδειγμα, εδώ λέει: Καλημέρα, Δέσποινα μου, Χριστός Ανέστη. Χθες με πήρε στο χωριό του και γνώρισα την οικογένειά του. Υπέροχοι απλοί άνθρωποι, με έκαναν να νιώσω πολύ άνετα, σαν να είμαι ήδη μέλος της οικογένειάς τους. Πήγαμε και στην εκκλησία και σου ανάψαμε και κεράκι. Ο Θεός να σε έχει υγιή και να συνεχίζεις το έργο σου να ενώνεις ανθρώπους μόνος. Γιατί χάρη σε σένα και την εξαιρετική δουλειά σου δεν είμαστε πλέον μόνοι. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Πολύ όμορφο να τα παίρνετε. Νιώθω αυτό πάρα το μήνυμα. Πολύ ευλογημένη πραγματικότητα. Ναι, άρα πάνε να πει ότι κρίνατε, κυρία Χατζησάβα, ότι δύο άνθρωποι που ήρθαν μόνοι τους να σας δουν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό το. Μάλιστα. Υπάρξει αυτό το δέσιμο. Μάλιστα. Λειτουργά με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσω των Αγγελιών στο γραφείο μου, που εκεί δεν συστήνω κανέναν αν δεν το γνωρίσω πρώτα. Mm-hmm. Αν δεν δούμε μαζί τα θέλω του, όλα όσα ζητά, το δικό του προφίλ, τι έχει περάσει, τα δικά του χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα κλπ. Και εκεί βλέπω αν έχω κάποιον ο οποίος πιστεύω ότι του ταιριάζει, τότε τους φέρνω σε επαφή. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω των event, τα singles nights out, τα οποία... Το οποίο εμείς βλέπουμε μόνο σε ταινίες που κάθονται σε τραπεζάκια και αλλάζουν κάθε πέντε λεπτά. Δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που λειτουργά, δηλαδή δεν είναι σαν speed dating. Το κάνω σαν ένα πάρτι, ένα mm-hmm. μεγάλο πάρτι, το οποίο η απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει κάποιος είναι να είναι single, mm-hmm. να είναι μόνος. Ναι. Είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι διαζευμένος. Έρχονται εκεί και ζητούν είτε συντροφικότητα, ή ζητούν για σοβαρό σκοπό, για δημιουργία οικογένειας, γάμων κλπ. Εκεί δεν χρειάζεται να γνωρίζω κάποιον. Αν τον γνωρίζω είναι καλύτερα γιατί θα μπορώ πιο εύκολα να τον βοηθήσω να γνωριστεί. Η επιτυχία των single nights out οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαι απλά μια event planner που διοργανώνει ναι. και έρχονται εκεί και είναι. Έρχονται, υπάρχει φαγητό, μουσική, χορός, παιχνίδια γνωριμίας. Εγώ ανάμεσα τους να τους βοηθώ ναι. να γνωρίζονται. Φοβούνται εκεί πριν να φλεχτάρω. Ναι. Γιατί φοβούνται, νομίζετε? Γιατί έχουν μάθει πλέον να φλεχτάρουν μόνο διαδικτυακά. Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν σας έχω στείλει ένα μήνυμα που λέει ότι βγαίνουμε έξω και είναι μόνο ναργιλέ και κινητό. Ναι, πράγματι. Είναι όλοι κάθονται σε ένα τραπέζι και απλά είναι... Ναι. Μου είπαν πρόσφατα μια κοπέλα ότι με βρήκε στο Tinder, μου έκανε like. Το Tinder είναι μια τέτοια εφαρμογή. Είναι μια εφαρμογή, και μου είχε πει ότι με είδε εκεί και δεν ήθελε να μου μιλήσει. Δηλαδή είναι τραγικό. Είναι τραγικό το ότι φοβούνται να μιλήσουν, φοβούνται μην φάνε χιλόπιτα, φοβούνται μήπως η απόρριψη. Και εγώ τους λέω, okay, πάμε παρακάτω, προχωρούμε. Ναι. Γιατί να μείνω με το φόβο και να μείνω μόνος μου, μόνη μου και να μην τολμήσω. Ναι, τώρα κύριε Χαρισάβα, διαπιστώνετε τώρα, συζητάμε. Έχω ένα φίλο που είναι μιας ηλικίας και λέω και σε μια άλλη φίλη, που είναι επίσης μια τώρα ηλικία, δεν ξέρω, δεν είναι στα 25, δεν είναι στα 30. Μπορεί να είναι στα 40-45. Σωστό. Απλά αυτό που μένει. Για να μην κάτι έχει, κάποιο πρόβλημα αν υπάρχει, για να είναι single μέχρι τώρα. Αυτό πώς το αλλάζουμε. Δηλαδή, έχουμε αλλάξει εποχές. Είναι επιλεκτικά ενδεχομένως μέχρι εκείνη την ηλικία. Πρέπει σώνει και καλά να έχει κάτι. Όχι. Και όταν έχεις δίκιο απόλυτα σε αυτό που λες, κάποιες φορές με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, όσοι έρχονται στα πάρτι, είναι αμόρφωτοι, είναι χαμηλό επίπεδου, είναι αυτοί μόνο έρχονται ή στο γραφείο σου. Ή μου λένε, είδα τις αγγελίες που έχεις στο site σου και μα βλέπω ότι έχει πολλούς μορφωμένους, έχει πολύ ενδιαφέροντα. Ναι. Αυτοί γιατί δεν βρίσκουν μόνοι τους. Ναι. Για τον λόγο ότι πολλά άτομα προσπαθήσαν να δημιουργήσουν καριέρα ή το περιβάλλον το οποίο μεγαλώσαν, τα ταμπού που υπήρχαν, η αυτοεκτίμηση, η αγάπη για τον εαυτό τους, μπορεί να είναι μειωμένη. Ναι. Όλα αυτά συμφέρουν την είναι και καταρακωμένες κάποιες σχέσεις μετά από ένα διαζύγιο ενδεχομένως. Μάλιστα, να περάσαν από κάποια αποτυχημένη σχέση. Mm-hmm. Όλα αυτά συμφέρουν το δικό τους πακέτο, που φοβούνται να τολμήσουν. Ναι. Και είναι καμιά φορά και η συνήθεια. Τώρα, μιλώ και πήρες από φίλες μου που συζητάμε και λοιπά, μετά από ένα χωρισμό ή που δεν, για χρόνια είσαι μόνος. Το συνηθίζεις και μετά μπορεί και να μην θέλεις να ξεβολευτείς αν κάτι δεν αξίζει. Άρα, ίσως με μια παρακίνηση, με ένα τέτοιο τρόπο, να αντιληφθείς ότι καλά και μόνος, αλλά και μαζί να πορεύεσαι στη ζωή σου. Πολλές φορές έρχονται στα πάρτι από περιέργεια. Ναι. Λένε, εντάξει, θα πάω, σιγά να μην βρω. Και έρχονται και μετά μου στέλνουν μηνύματα, γιατί δεν γνωρίζω όλο τον κόσμο που έρχεται. Μου στέλνουν μηνύματα. Ενώ δεν περίμενα ότι θα περάσω καλά, πέρασα υπέροχα. Ναι. Όπως μια κοπέλα τώρα που. Κυρίως δεν θυμάμαι τώρα αν ξέρουμε τι είναι, που έφυγε τελευταία. Κοπέλα είναι. Ήταν ένα μοναδικό, υπέροχο και όντως γιορτινό χριστουγεννιάτικο βράδυ. Αυτό πρέπει να γίνει τότε. Πίστεψα ξανά ότι υπάρχει ελπίδα να μην μείνει κανείς μόνος. Εύχομαι τελευταία να έφυγε και με κάποιον. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι έτσι να βρίσκει ο καθένας το τέρι του, αυτό που επιθυμεί, για όσο επιθυμεί, γιατί το δύσκολο είναι να κρατήσει και μια σχέση η κυρία Χατζησάβα. Σε κάθε περίπτωση όλοι αξίζουν και να το πιστέψουν ήδη και έτσι να προχωρήσουν. Να προχωρήσουν. Κλείνοντας θέλω να πω ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία και θέλω να πω στον κόσμο ότι τολμήστε. Σταματήστε απλά να είσαστε πίσω από έναν κινητό και ένα κομπιούτερ και ένα πληκτρολογάτε. Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Βεβαίως την κάναμε και χθες, διότι είναι και εικονική και είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Που με τα φίλτρα μπορεί να είσαι και άλλος άνθρωπος. Εξού πάρα και δεν τολμάς τα αλήθεια να πας. Πάρα πολύ. Να ξεγυμνωθείς ενώ μπροστά ως εικόνα. Βγείτε, φλερτάρετε. Μπορείτε να έρθετε στα πάρτι μας. Μου λένε, θα είναι μόνο single. Τους λέω ότι υπάρχει ένας, όταν που θα γράψουν τα ονόματα στα στοιχεία τους, κάποιος που δεν είναι single, δεν ρισκάρει να έρθει σε ένα πάρτι που έχει 200-300 ναι. άτομα τα οποία. Για να είναι, ψαρέψει, λέτε, ναι. Ναι, είναι ναι. single. Ελάτε να περάσουμε όμορφα. Έρχονται και δημιουργούνται φιλίες, γιατί πάρα πολλοί κόσμος έχει και ανάγκη και από φίλους. Φίλες και φίλους. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και ίσως να γνωρίσετε και το άλλο σας μισό. Εγώ θα είμαι εκεί να σας βοηθώ. Να σας γνωρίζω. Άρα, πού μπορούν να σας βρουν για τα events που διοργανώνετε? Μπορούν, τώρα το επόμενο event είναι 28 Απριλίου, για άτομα τα οποία ψάχνουν ηλικίες μέχρι 45 ετών. Ναι.
και 12 Μαΐου για άτομα τα οποία ψάχνουν. Α, το έχετε κατηγοριοποιήσει για να είναι πιο εύκολο. Ναι, πρώτη φορά το έχω κατηγοριοποιήσει, γιατί έρχονται πάρα πολλοί και έτσι είπα να το χωρίσω λίγο, ώστε να μπορούν να έρχονται περισσότεροι. Για άτομα τα οποία ψάχνουν από 46 και άνω, στο Πεύκο, στο ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Η τιμή εισόδου είναι μόνο 30 ευρώ και συμπεριλαμβάνει φαγητό, απεριόριστο ποτό, παιχνίδια γνωριμίας. Και εγώ ανάμεσα τους να τους βοηθώ να γνωρίζουν, μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους από το Ticket Hour online ή από οποιοδήποτε ECS Courier. Και μετά ακολουθεί η Λευκωσία 9 Ιουνίου και 23. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στο Προεδρικό να συναντήσουμε